Ραδιοθήβα 97,5. Και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνασι του Ιησού λέγον, έξελθε άπε μου, ότι αν ήρα μαρτωλώσιμη Κύριε, θάμπος γάρ περί έλθους αιώνας των αιώνων. Σώσον Στερεάς Ελλάδος, η Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας και το Εκδηλητήριο Βιωτίας σας καλωσορίζουν στο πρώτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ και στο 25ο Συνέδριο Νέων Αγροτών της χώρας μας. Η καρδιά του πρωτογενή τομέα χτυπά σήμερα στη Λιβαδιά, χτυπά στη Βιωτία. Σε αυτό εδώ το χώρο θα μαζευτούν αγρότες, βιοτέχνες, θα μαζευτούν πολλοί οι οποίοι θα έχουν σχέση με την αγροτιά, μια αγροτιά που έχει βαθιές ρίζες με τη Βιωτία και τη Στερεά Ελλάδα. Εδώ θα είναι και επιχειρηματίες. Θα δείτε και κοινωνικό πρόσωπο όλων μας για να αποφασίσουν, για να καταθέσουν γνώσεις και εμπειρίες επάνω σε νέα καινοτόμα αγροτικά προϊόντα και καλλιέργειες. Θα βγάλουμε συμπεράσματα για να μπορέσουν οι νέοι μας, οι ανήσυχοι αυτοί άνθρωποι της αγροτιάς, για να σχεδιάσουν το μέλλον τους με τις νέες τεχνολογίες και με τις απαιτήσεις που θέλει η αγορά, τόσο η ελληνική όσο και της Ευρώπης. Καλησπέρα σε όλους. Πραγματικά μου φαίνεται σαν ψέματα το γεγονός ότι σήμερα είμαστε όλοι μαζί εδώ. Σε ένα εγχείρημα που όταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο είστε στην περιφέρεια, μου φάνηκε απίστευτα βαρύ και απίστευτα μεγάλο. Επειδή όμως γενικώς ανήκω στην κατηγορία εκείνων των ανθρώπων και δει των γυναικών, οι γυναίκες θα με καταλάβουν, των πολύ τολμηρών, λέω θα το κάνουμε και θα πετύχουμε. Η μάχη λοιπόν δόθηκε με τον χρόνο, αλλά δόθηκε και με τα τεστημένα. Αλλά πάντα το δίκιο κερδίζει. Και σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ στο πρώτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γεωργίας Κτηνοτροφίας, στο 25ο Συνέδριο του Πανελλήνιου των Νέων Αγροτών, σε έναν θεσμό τον οποίο ευελπιστούμε, για τον οποίο ευελπιστούμε να έχει και συνέχεια. Μια συνέχεια η οποία θα εδρεωθεί σε αυτόν εδώ τον χώρο, θα μεγαλώσει, θα απλωθεί. Εδώ είναι το σταυροδρόμι ανάμεσα σε οδούς που περιφερειακά είναι πολύ εύκολο κάποιος να έχει πρόσβαση και προσπερασιμότητα. Άρα αυτός ο απαξιωμένος χώρος σήμερα πήρε ζωή. Πήρε ζωή από τους αγρότες όλης της Ελλάδας, πήρε ζωή από τους επιχειρηματίες, πήρε ζωή από την κοινωνία και από τους πολίτες. Και όταν κάποτε πριν ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα με ρώτησαν «Μα γιατί το κάνεις, γιατί γίνεται», γιατί τα οράματα και οι στόχοι καθορίζονται από τις κοινωνίες. Είναι αυτές που μας υπαγορεύουν το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Σας καλωσορίζω λοιπόν σήμερα στη Βιωτία, σας καλωσορίζω σήμερα στη Λιβαδιά, σας καλωσορίζω σε αυτό το κτίριο που με πολύ κόπο μαζί με τον πρόεδρο και τους συνεργάτες του, του Επιμελητηρίου, το Λουκά τον Παπαχαράλαμπο, τον Σανεμάχης εδώ, τον Κώστα του Στάικο,
και τα άλλα τα παιδιά έχουμε για σας, για τους αγρότες, για τους παραγωγούς. Καλή επιτυχία μας λοιπόν. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Δεν θα κάνω τις προσφωνήσεις, είναι πάρα πολλοί οι εκλεκτοί και οι εκλεκτές επισκέπτες και βεβαίως οι δημότες, πολίτες όλης της Βοιωτίας. Κάθε αρχή και δύσκολη. Πράγματι, δεν θα μας παρεξηγήσετε σήμερα αν βρείτε λήψεις. Ο Δήμος Λεβαδέων από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτή την ιδέα που το Επιμελητήριο και μαζί η Περιφέρεια έθεσαν στο τραπέζι. Ήταν ένα αίτημα πολλών ετών ότι πρέπει σε αυτή εδώ την περιοχή που έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα, που είναι η περιοχή του κάμπου της Κοπαΐδας, του Άνω Ορού του Βιωτικού και Χρυσού, που έχει τα βουνά και την κτηνοτροφία, ότι θα έπρεπε να διοργανώσουμε κάτι ωραίο και κάτι δυνατό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι έτσι ενωμένοι σίγουρα θα τα καταφέρουμε. Ξέρω ότι αντιμονείτε να δείτε μέσα την έκθεση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της αυτοδιοίκησης. Είμαστε σύσσωμοι εδώ, όλοι οι δήμαρχοι του νομού Βοιωτίας και έτσι θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θέλω να χαιρετήσω αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια που είχε η Περιφέρεια και το Επιμελητήριο να προχωρήσει στην διοργάνωση την Agrofest. Νομίζω ότι τέτοιες ενέργειες δείχνουν την εξωστρέφεια, δείχνουν τη διάθεση για ανάπτυξη, για συλλογικότητα, για κοινωνική παρέμβαση. Η Βοιωτία, δεν θα πω την αγροτική της ιστορία, την ξέρουν πάνω απ' όλα οι αγρότες, έχει αυτή την εποχή, αυτή τη συγκυρία, την τύχη, το Γεωφωνικό Πανεπιστήμιο να βάζει το πόδι του με την καλή έννοια για τα γερά στη Βοιωτία. Μετά την εξωστρεφή πρωτοβουλία της Περιφέρειας και τη δημιουργία του κέντρου, του μνημονίου συνεργασίας που έκανε η Περιφέρεια με το Γεωφωνικό Πανεπιστήμιο στην Αλίαρτο, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ενόχλησε τη σικλή του, το ΤΕΗ της Vivas Logistic εντάσσεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στο τμήμα, στη Σχολή Αγροτικής Οικονομίας. Ήδη είμαστε σε μια επαφή με το νέο τέχνη του Γεωπονικού για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός ερευνητικού κέντρου στην περιοχή της Αλιάρτου, αξιοποιώντας και την περιοχή του Γεωπονικού. Πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να δούμε σε συνεργασία με όλους τους φορείς αυτό το σχέδιο, το φιλόδοξο, που θα δώσει μια άλλη προοπτική στους αγρότες στην αγροτική παραγωγή, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία της Βοιωτίας. Θέλω να ελπίζω μαζί με αυτές τις πρωτοβουλίες ότι οι επόμενες μέρες θα είναι καλύτερες, θα δώσουν δύναμη, θα δώσουν πνοή σε αυτόν τον τόπο που τόσο ανάγκη έχει μετά από 8 χρόνια μνημονίου. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, όταν έχω προηγηθεί δύο κυρίες νωρίτερα από μένα, προβληματιζόμουν το σύνορα τι να πω εγώ τώρα. Μετά τα ωραία σε τελικά, όπως μου θα πει φανεί και η κυρία Δήμαρχος, ειλικρινά, φοβάμαι ότι πρέπει να περιοριστώ πολύ λίγο, παρότι πολλοί κόσμοι και δεν βρίσκουν τώρα πολύ δική μου στον κόσμο, αλλά μας καπηλώσατε. Εγώ όμως θα πω κάτι άλλο. Εγώ, αγαπητέ φίλε Παναγιώτη, δημόσια, να το πούμε σήμερα, αισθάνομαι περισσότερο συγκινιόνος, όπως και εσύ πιστεύω, γιατί όταν το 1994 βάλαμε ένα στόχο για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, ο νέος όλοι υπόψη, πού πήγε, Παναγιώτη, σε κάνω, τι είπα, σε λάδι, όταν βάλαμε ένα στόχο να έρθει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο σαν υποψήφιο μάχης, τότε μερικοί μας κοιτάζαν περίεργα. Και χαίρομαι ειλικρινά που με πρωτοβουλία του Κώστα Μπογιάννη έγιναν οι πρώτες κινήσεις και βεβαίως η πολιτεία υποχρέωσή της να το κάνει πράξη και αυτό μακριά από τοπικές αντιλήψεις, Λιβαδιά ή Θήβα. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στη Λιβαδιά εξ ολοκλήρου. Τελειά και πάμε, αγαπητέ Νίκο, να μην παίζουμε τα λόγια. Πάμε τώρα παρακάτω. Δεν θα βασίσω λοιπόν τα λόγια μου. Εγώ θα πω δύο πράγματα. Από αυτό εδώ τη θέση, όταν ερχόμαστε εμείς οι πολιτικοί, τα βλέπουμε καλά και τα λέμε καλά ότι θα λύσουμε όλα. Θα απευθυνθώ όμως στους νέους αγρότες. Γιατί οι νέοι αγρότες έχουν σήμερα σημασία για μας, όχι μόνο για την παραταξή μου, αλλά στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία. Και θεωρώ ότι η σημερινή εκδήλωση, μια εκδήλωση διαφορετική από τις άλλες,
δίνει μια αναπτυξιακή, έχει μια αναπτυξιακή λογιστική και δίνει πρόθεση στην τοπική οικονομία και στην εθνική οικονομία. Καλή επιτυχία, παιδιά, κουράγιο, να είστε καλά. Ξέρουμε τον πόνο σας, τον πόθο σας και ευελπιστούμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Εντασιμότατη δέλεω τη υπόλοιπη προσφορήση για οικονομία χρόνου. Καταρχήν να ευχαριστήσω το Επιμελητήριο και την Περιφέρεια για την πρόσκληση. Να μεταφέρω τις ευχές του Προεδρείου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας για καλή επιτυχία του πρώτου αγροτικού φεστιβάλ Στερεάς Ελλάδος, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι εκείνος που έχει συγκριτικό πλεονέκτημα για την οικονομία, γιατί συμπαρασύρει και το δευτερογενή και το τριτογενή. Η αγροτική και εκτινοτροφική παραγωγή μας μπορεί να ανατάξει την οικονομία της χώρας. Τα αγροτικά μας προϊόντα μπορούν να κατακλείσουν τις ευρωπαϊκές αγορές. Η Ελλάδα, κάλλιστα, αν εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα στην γεωργία, θα γίνει η Καλιφόρνια της Ευρώπης. Και βέβαια, η ευκαιρία που βλέπω τόσο κόσμο είναι ότι και εμείς ως καταναλωτές να αλλάξουμε προτιμήσεις. Να προτιμάμε τα ελληνικά προϊόντα, προϊόντα που παράγονται από τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τις βιοτεχνίες και τις υπηρεσίες που παρέχει ο τόπος. Γιατί σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και τον κύριο Εγκλεζάκο, μία μελέτη του κύριου Εγκλεζάκου, αν κάθε Έλληνας και Ελληνίδα μειώσει την αγορά εισαγόμενων προϊόντων κατά 1.000 ευρώ ετησίως, το κέρδος για την εθνική οικονομία είναι 10 δισεκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν σε 550.000 θέσεις εργασίας. Αυτές που χρειάζεται η χώρα, η οικονομία και η επόμενη γενιά για να έχει ελπίδα για να ξαναγυρίσουν τα Ελληνόπουλα στην πατρίδα. Καλή επιτυχία, συγχαρητήρια σε όλους. Άγιοι Πατέρες, κυρία και κύριοι Περιφερειάρχες, κυρία και κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι πρόεδροι των επιμελητηρίων του Βιοτεχνικού Θεσσαλονίκης, από το Επιμελητήριο Καρδίτσας και Φωκίδας, κύριοι βουλευτές, συγγνώμη για το λάθος, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τους διοργανωτές και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στους 70 συμμετέχοντες σε αυτή την πρώτη Agrofest, το πρώτο φεστιβάλ γεωργίας και κτηνοτροφίας στην Στερεά Ελλάδα, και πραγματικά να ευχηθώ ότι θα περάσουμε ένα ηχηρό μήνυμα και το ηχηρό αυτό παρόν αυτών των επιχειρήσεων εδώ προς το κεντρικό πολιτικό σύστημα. Διότι άκουσα νωρίτερα και τον οικοδεσπότη πρόεδρο, τον Παναγιώτη τον Αρνιάδη, που μίλησε για το καινοτομικό σκέλος που συμμετέχει σε αυτό το φεστιβάλ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι για όσους δεν γνωρίζουν, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών έχουμε ιδρύσει εδώ και 3 χρόνια την θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων, όπου και στο πρώτο στάδιο είχαμε συμμετοχή από επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα. Και όπως πολύ σωστά ανέφερε ο συνάδελφος πρόεδρος ο Γιώργος Καβαντάς, ο πρωτογενής τομέας στην χώρα μας παρουσιάζει τεράστια δυναμική. Αρκεί αυτό να γίνει αντιληπτό από το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Διότι τα συντηρητικά πλεονεκτήματα που έχει η κάθε περιοχή στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχουν αξιοποιηθεί. Και η ελπίδα μου είναι, μετά και από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που για πρώτη φορά, τουλάχιστον όσο ενθυμούμε εγώ, φάνηκε ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη σύγκληση απόψεων για την οικονομία μεταξύ κυβέρνησης και μείζωνος αντιπολίτευσης, να προχωρήσουμε ενωμένοι, χέρι-χέρι, έτσι ώστε τα σοβαρά προβλήματα που εστιάζονται ως επιτοπλίστων στην οικονομία να μπορέσουν να επιληθούν, αλλά να δημιουργήσουμε και αυτές τις ευκαιρίες που χρειάζεται ο τόπος, εκεί που έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το βήμα μπροστά. Να δούμε αυτό το αναπτυξιακό όραμα να παίρνει σάρκα και οστά. Διότι δυστυχώς, μετά από 8,5 χρόνια μνημονιακής επιτροπίας, οι πάντες πλέον γνωρίζουν ποια ήταν τα θύματα και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι κράτησαν όρθια τη χώρα.
το ιδιωτικό επιχειρήν. Η επιχειρηματικότητα είναι αυτή που κράτησε όρθια τη χώρα με μεγάλες απώλειες, 275.000 επιχειρήσεις, 275.000 συνάδελφοί μας και εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις βρέθηκαν εκτός παιχνιδιού. Ο ρόλος μας λοιπόν είναι αυτές οι οποίες στέκονται όρθιες σήμερα να μπορέσουν να κάνουν τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε η μεγαλύτερη, η πλειοψηφία αυτών των συναδέλφων οι οποίοι βρέθηκαν εκτός πολύ σύντομα να είναι μαζί μας έτσι ώστε να προχωρήσουμε μπροστά με ένα βιώσιμο αναπτυξιακό σχέδιο και μια βιώσιμη ανάπτυξη και μακροχρόνια ανάπτυξη. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στους εκτέθεσεις. Ευχαριστώ πολύ. Με το 4. 1, 2, 3, 4. Καλώς ήρθατε. Η περιφέρεια που θέλετε να μην έχει κάτι. Πάμε να δούμε τι θα γίνει.